Χωρίς πολλά λόγια, γιατί έχει μια αξία το Περιφερειακό Συμβούλιο σε κάθε μέρος που έρχεται να ξέρει τα προβλήματα. Εμείς αξιοποιήσαμε την παρουσία μας σήμερα εδώ και από το πρωί. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια να πάμε σε πολλούς χώρους δουλειά, σε πολλούς χώρους, σε ζητήματα που αφορούν την εργατική λαϊκή οικογένεια εδώ στη Σαλαμίνα. Δύο βασικά ζητήματα που νομίζω ότι πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Πρώτον, τα ζητήματα της υγείας. Στη Σαλαμίνα ουσιαστικά λειτουργεί ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί σε 24ωρη βάση και ένα πρώην κέντρο του ΙΚΑ που έχει μετατραπεί σε κέντρο υγείας που λειτουργεί μόνο με ραντεβού. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Στο νησί δεν υπάρχει καρδιολόγος. Δεν υπάρχει βιοπαθολόγος με αποτέλεσμα την ελλιπή και προβληματική λειτουργία του μικροβιολογικού τμήματος. Δεν υπάρχει ορειλά. Υπάρχει ένας μόνο παιδίατρος, ο χειρουργός που υπάρχει στο κέντρο υγείας είναι με μπλοκάκι και από τους γενικούς γιατρούς που είναι απαραίτητοι και με τεράστια κενά υπάρχουν μόνο τέσσερις και το χαρακτηριστικό ήταν ότι σήμερα στο κέντρο υγείας για να υπάρχει αναγκαία συνταγογράφηση ήταν μέσα μία γιατρός που έχει πάρει σύνταξη και δεν μπορεί να φύγει γιατί αν φύγει γιατρός που έχει πάρει σύνταξη το κέντρο υγείας δεν θα μπορεί να λειτουργεί όπως πρέπει. Ανεπαρκές προσωπικό στο ακτινολογικό, τεράστιο πρόβλημα με την καθαριότητα, όπου υπάρχουν μόνο δύο μόνιμοι υπάλληλοι και τέσσερις συμβασιούχοι, χωρίς πλυντήρια για την καθαριότητα του ηματισμού. Τα στέλνουν στον Πειραιά και καθαρίζονται τα ρούχα και ξανάρχονται. Και φυσικά μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό κατοίκων, γιατί πέρα από αυτό που καταγράφεται στο δημοτολόγιο κτλ., έχουμε εισρωή κατοίκων στο νησί. Οι γιατροί μιλάνε για περίπου 200.000 κατοίκους που πρέπει να εξυπηρετούν. Και το δεύτερο, το βασικό πρόβλημα, είπε πριν και ο κ. Ιωακιμίδης, αφορά το ζήτημα της πυρόσβεσης στο νησί, που έχουμε σημαντικά δασικά οικοσυστήματα, κανάκια φανερωμένοι, σελήνια, περιστέρια, το δάσος του Μπουτσιού. Το βασικό αίτημα των πυροσβεστών εδώ είναι το πυροσβεστικό κλιμάκιο να μετατραπεί σε πυροσβεστικό σταθμό, ώστε να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα του απαρχαιωμένου οργανογράμματος που δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο την ανάγκη για το προσωπικό πυροσβεστών που πρέπει να υπάρχει στο νησί. Παλιός στόλος, έλλειψη συστήματος για ασύρματη επικοινωνία. Για να το καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, έχουν το ασύρματο και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ούτε με το κέντρο όταν βγαίνουν για να έχουν μία κατάσβεση. Και το βασικότερο πρόβλημα για το οποίο μιλάνε, χτυπάνε καμπανάκι και οφείλουμε να το ακούσουμε, γιατί ακριβώς έχουμε ανάπτυξη αστικού ιστού μέσα στο δάσος, με δρόμους μικρούς, δρόμους ακαθάριστους. Πρέπει άμεσα, εδώ και τώρα, να γίνει διάνοιξη δρόμων, να μπορούν να περνάνε τα πυροσβεστικά οχήματα, να μπορούν να έχουν διέξοδο, οδό διαφυγής ή κάτοικοι σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε. Γιατί για να αποτρέψουμε νέες τραγωδίες, πρέπει τώρα να πάρθουν μέτρα. Οφείλουμε να ακούσουμε τους πυροσβέστες, κυριολεκτικά μας χτυπάνε το καμπανάκι.